xblock.gr. Έχω ένα Nokia C5, ένα από τα κινητά της Nokia, το οποίο είναι με TFT οθόνη 240x320 pixels, 2,2 inch η οθόνη του, κάμερα 3,2 megapixels. Απλό κινητό σχετικά, για αυτούς που θέλουν όμως να έχουν και ένα λειτουργικό Symbian όπως αυτό που φοράει το συγκεκριμένο κινητό, με επεξεργαστή στα 600 MHz. Πάμε να κάνουμε ένα power on. Αυτό είναι όπως βλέπετε. Πλήκτρα για αυξομοίωση της έντασης στο πλάι. Υποδοχή για hands-free και καλώδιο USB για σύνδεση με τον υπολογιστή. Το Nokia C5 είναι αυτό. Όπως είπαμε, για κάποιον που θέλει ένα απλό κινητό, φθηνό σχετικά, στα 180 ευρώ θα το βρείτε στα καταστήματα. Με ένα λειτουργικό όμως αξιοπρεπές για εύκολη χρήση κλπ. Όπως είναι το Symbian. Εδώ βλέπουμε το μενού. Φυσικά διαθέτει και κατάστημα OVI για εφαρμογές, όπως και OVI Maps. Φυσικά μειονέκτημα μεγάλο το ότι δεν διαθέτει υποστήριξη για Wi-Fi το συγκεκριμένο κινητό, οπότε δεν θα μπορέσετε να συνδέσετε στο ίντερνετ και στις άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi δικτύων. Χρειάζεστε ένα data plan από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας το οποίο χρησιμοποιείτε. Αν και το κινητό, επειδή έχει μικρή οθόνη, 2,2 inch, δεν νομίζω ότι θα χρειαστείτε πάνω από 50 με 100 MB το μήνα. Κάτι που θα το βρείτε στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με περίπου 4-5 ευρώ το μήνα. Οπότε είστε καλυμμένοι. Υποστηρίζει όμως 3G και HSDPA για γρήγορο downloading και επιλογής στο ίντερνετ. Αυτό είναι το C5. Το μενού, όπως είπαμε εδώ. Στη home screen έχουμε κάποιες συντομεύσεις για κάποιες λειτουργίες τις οποίες μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς τι θέλετε να έχετε εδώ και όχι αυτά που απαραίτητα έχει εδώ πέρα, ας πούμε φωτογραφική μηχανή, μήνυμα, ρολόι κλπ. Αυτά, Nokia C5, στα 180 ευρώ η τιμή του, ωραίο σχεδιαστικά, ελαφρύ, για κάποιον που θέλει ένα απλό κινητό τηλέφωνο με ένα λειτουργικό όμως όπως το Symbian για εύκολη χρήση και επιλογή στις διάφορες λειτουργίες. xblock.gr